Συγχαρητήρια στα παιδιά, στους προπονητές, στον κόσμο. Σήμερα που παίζουν όλες οι ομάδες της Κορινθίας και παρόλα αυτά περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι είναι εδώ. Να χαρούμε τα παιδιά μας. Είναι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτά. Είναι πιστεύω που θα ενισχύσουμε ακόμη πιο πολύ την ομάδα. Κατεβάζουμε το μέσο όρο συνέχεια ηλικίας και βλέπετε ότι όλοι χάνουν. Σήμερα η Ρόδος έκανε μου στην έδρα της. Δεν τις φοβόμαστε τις ομάδες αυτές. Η Μαρκώδη ήρθε. Αυτή ήταν πρώτη. Και αίτητη, είδες, πρέπει να φύγουμε 5 γκολ από εδώ. Εγώ ζητάω από τον κόσμο να έρθει να μας βοηθήσει να ξανανεβάσουμε την Μπάρτσα στην Πρωτεθνική. Το λέω αυτό γιατί είναι η πατρίδα μου και είναι το όνειρό μου. Με διώξαν το 2003 και έκανα 20 χρόνια να ξαναγυρίσω. Να έρθουν να μας ενισχύσουν. Κάνω έκκληση στον κόσμο. Να γεμίσουμε το γήπεδο. Κύριε Κόνα μου, συγχαρητήρια στους παίκτες, συγχαρητήρια στην ομάδα. Θεωρώ ότι ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και καλύτερο. Αλλά ευχαριστούμε που κερδίσαμε και όλα καλά. Κοτς, δύο λόγια για τον αγώνα. Νομίζω ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς για εμάς. Το γνωρίζαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, δεν θα πω εβδομάδας, δύο ημερών. Προσπαθούσαμε να το προτεθώσουμε όσο καλύτερα μπορούσαμε, ώστε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε από το παιχνίδι. Κλείνοντας τους χώρους, προσπαθούσαμε να κλέψουμε μπάλες και να βγούμε στην αντεπίθεση ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποιο τέρμα. Δυστυχώς, σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού καταφέραμε και περιορίσαμε τον αντίπαλο. Κλέψαμε και μπάλες σε κομβικά σημεία. Δεν είχαμε την σωστή επιλογή, την τελική πάσα ή την τελική ενέργεια ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποιο γκολ. Η ομάδα της Κορίνθου είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα με πάρα πολλές επιλογές. Κατάφερε και σημείωσε σχεδόν στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου το γκολ, που από εκεί πέρα έκανε ακόμα πιο δύσκολο το μάτς για εμάς. Όπως το έχω πει, θα το ξαναπώ, εμείς κοιτάμε το κάθε μάτς ξεχωριστά, προσπαθούμε να πάρουμε το maximum των βαθμών και στο τέλος να κάνουμε ταμείο. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Κορίνθου και της εύχομαι να πετύχει τους στόχους της. Ευχαριστούμε πολύ. Δύσκολο παιχνίδι. Το περιμέναμε να είναι δύσκολο παιχνίδι. Είναι από αυτά τα παιχνίδια. Η Βάρη δεν είναι τυχαίο που είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή είχε 10 πόντους. Είναι μια δύσκολη ομάδα. Είναι από πέρσι παιδιά. Ευτυχώς εμείς ξέραμε ποιοι είναι παίκτες. Προσπαθούσαμε να μπλοκάρουμε όσο γίνεται καλύτερα τα ατού τους και θέλω να παίξουμε το παιχνίδι μας. Προερχόμαστε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και από. Ένα παιχνίδι από μία ήττα που πιστεύω ότι μας ξύπνησε λίγο. Το θέλαμε πάρα πολύ το παιχνίδι το σημερινό και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το πήραμε. Συνέχεια. Η συνέχεια είναι πολύ δύσκολη. Έχουμε 29 ακόμα παιχνίδια. Είναι ένα μαραθώνιο. Εμείς είμαστε μία ομάδα που φέτος χτίστηκε με πολύ κόπο. Μία ομάδα που έχει πάρα πολύ ποιοτικούς παίκτες. Μία ομάδα που δουλεύουμε καθημερινά να γίνει καλύτερη. Και θέλουμε και εμείς να πούμε στον κόσμο να έχει λίγο υπομονή ότι κάθε παιχνίδι θα είναι και καλύτερο, κάθε παιχνίδι και τα παιδιά θα είναι καλύτερα. Αυτή η ομάδα κτίστηκε φέτος. Γι' αυτό και προσπαθούμε να δουλέψουμε και να είμαστε κάθε παιχνίδι και καλύτεροι. Είναι δύσκολη συνέχεια, εμείς θα είμαστε εκεί. Έχουμε βάθος, έχουμε πολλούς παίκτες στην ομάδα, είναι όλοι σάξι. Σήμερα παίζει ο ένας, κάποιος παίζει ο άλλος. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πάντως είμαστε όλοι έτοιμοι και ένα μαραθώνιο όπως είναι το πρωτάθλημα της Γάμας Εθνικής. Και μετά στο τέλος θα δούμε. Εμείς κοιτάμε μόνο ψηλά. Αυτό, τίποτα άλλο. Πολλές χαμένες ευκαιρίες και σήμερα. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, η μία του Ροχάνου. Το ξέρω. Ήταν μια ευκαιρία που δεν χάνεται. Αυτό που λέμε, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, έβαλε τον γκολ. Εντάξει, ένας ποιοτικός παίκτης, ένας παίκτης που τρέχει 90 λεπτά, κυνηγάει από το πρώτο λεπτό τη φάση. Εντάξει, δεν μπορούμε να το υπολογίζουμε. Το να κάνεις ευκαιρίες όμως πάει να πει ότι δουλεύεις. Και η δουλειά φαίνεται. Προσπαθούσαμε να παίξουμε στρωτό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο, και έτσι βγήκαν ευκαιρίες.
πιστεύω ότι σιγά σιγά και οι ευκαιρίες θα γίνουν γκολ. Αυτό. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια καλή ομάδα και αυτό το δείχνει και η βαθμολογία στην οποία βρίσκεται. Μπήκαμε δυνατά, νομίζω τους πιέσαμε από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Δείξαμε ότι το θέλαμε περισσότερο, ότι ήμασταν οι κυρίαρχοι σε όλο το μέρος, σε όλο το παιχνίδι. Και ήταν μια νίκη που τη χρειαζόμασταν. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε λίγο άγχος, διότι η ήττα στη Ρόδο ήταν ένα ανεπιτυχές αποτέλεσμα για εμάς. Αλλά καταφέραμε να ξεπεράσουμε το άγχος, μπήκαμε πολύ δυνατά, πήραμε τη νίκη και ξαναανεβήκαμε στη βαθμολογία. Και συνεχίζουμε δυνατά. Το μέλλον, εντάξει, όπως ξέρετε, οι στόχοι μας είναι υψηλοί. Θεωρώ ότι θα τους καταφέρουμε και συνεχίζουμε έτσι δυνατά όλοι σαν μια ομάδα. Αν μπορέσουμε να έχουμε και τον κόσμο δίπλα μας σε όλα τα παιχνίδια για να είμαστε και εμείς καλύτεροι που θέλουμε. Είσαι καθυστερημένος στην ομάδα, είσαι καθυστερημένος από την παρουσία σου. Ναι, ήρθα λίγο πιο αργά από τα παιδιά. Τώρα αρχίζω, βρίσκομαι σε καλό ρυθμό. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι έτοιμος σε κάθε παιχνίδι να δίνω το καλύτερο μου αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κώστα. Απ' έξω εντάξει είναι τα πράγματα αλλιώς. Υπάρχει άγχος, υπάρχει πίεση παραπάνω όταν είσαι απ' έξω, γιατί δεν μπορείς να προσφέρεις στην ομάδα. Βέβαια, η ομάδα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι πολύ καλά δουλεμένη. Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι η ομάδα θα πάει πολύ καλά. Και πιστεύω και εγώ τώρα σε 2-3 εβδομάδες να γυρίσω με το καλό, να είμαι διαθέσιμος τουλάχιστον και να δούμε πώς θα πάμε. Εντάξει, κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο. Έχουμε δει ότι οι έδρες δεν είναι εύκολες, καμία έδρα δεν είναι εύκολη. Εμείς εδώ πέρα μέχρι στιγμής είμαστε πολύ καλά στην έδρα μας και αυτό είναι μεγάλο πράγμα για τη συνέχεια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.